Πάμε. Όχι. Στον αέρα. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε σήμερα στο πρώτο επεισόδιο μας της Αληθείας TV. Με ρεπόρτερ Άντι Κάγκυρα και καμεραμάν. Έτσι και ο Δήμο. Κάτω από τους καμεραμάν. Και ο Μαν. Γεια σου λέ. Καλή χρονιά να έχουμε. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά μας. Κυρίες και κύριοι, ένα θέμα προς τη στελίδα είναι η αστεγία των αλλοδαπών που έρχονται εδώ στην πλατεία και κάθονται, κοιμούνται, μη γελάς και τέτοια. Φίλε, γιατί έβγε το πιστήκρα. Τι θεσμίσικο, δεν θέλω. Θα ρίξει ο πατέρας του σπίτι. Έχω οικογενειακό προβλήμα. Τι οικογενειακό προβλήμα, φίλε. Έρας. Φίλε, γιατί σε έρχεσαν οι γονείς από το σπίτι. Οικογενειακά προβλήματα. Τι προβλήματα δούμε. Δεν θέλω να τα πω, άφησε. Σε παρακαλώ, εδώ μιλάμε εμείς μεταξύ μας. Όχι ρε φίλε, δεν θέλω, άσε με. Σε παρακαλώ πολύ. Άσε με ρε φίλε. Γιατί ρε φίλε, ράτε. Φύγε ρε μαλακά, φύγε. Έλα ρε μούτρο, πες μου ρε μαλακά. Έλα, πες, έλα. Βγάλτε έξω. Φύγε ρε. Φίλε, σε παρακαλώ, πες μου γιατί έχεις οικογενειακά προβλήματα. Όχι ρε φίλε, θέλω, αφήστε με. Έλα ρε φιλαράκο, πες μου δηλαδή, σαν τι θες αυτό. Είναι πολύ καλό ρε φίλε, θέλω τίποτα, άσο να πάμε. Κυρίες και κύριοι, εδώ έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα, δηλαδή πρόβλημα άσο να πάμε. Ο εδώ το παιδί δεν θέλει να μας μιλήσει, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε την... Κυρίες και κύριοι, άλλο δεύτερο θέμα δηλαδή της Αληθείας TV στο πρώτο επεισόδιο. Θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο, άμα τον βρούμε στον δρόμο, θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο του Δήμου Στυλίδας. Και... Ω, κύριε Δήμαρχος. Να τους, κύριε Δήμαρχε. Κύριε Δήμαρχε. Κύριε Δήμαρχε. Μιλάτε με τη Δημαρχία, σας μπορείτε. Ναι, γεια σας. Γεια σας, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά έχουμε. Κύριε Δήμαρχε, ελάτε λίγο πιστεύω. Θέλω να σου πω ένα καλή χρονιά, παιδιά. Και σωστά. Και σωστά, σίγουρα ένα καλή χρονιά, παιδιά, γιατί οι εποχές είναι πάρα πολύ δύσκολες, πιστέψτε με. Και κάνω μία βόλτα εδώ στην πλατεία για να δω λίγο πώς είναι τα πράγματα. Και ρωτήστε με. Άρας. Κύριε Δημαρχέ, Κύριε Δημαρχέ, ένα θέμα που έχουμε στην Αληθεία TV είναι ότι στη Σιλίδα έχετε πολλούς αστεγούς αλλοδαπούς. Υπάρχουν και Έλληνες. Έχω να πω ότι αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και θα λάβουμε πάρα πολύ δραστικά μέτρα. Τι δραστικά μέτρα, δηλαδή θα φτιάξετε οικοδομές που να μένουν οι αλλοδαποί, θα τους βάλετε σε ξενοδοχείο ή στο σπίτι σας ή κάπου αλλού, πού θα τους βάλετε. Θα φτιάξουμε υποδομές και αυτό το κτίριο όπως βλέπετε, σιγά σιγά έχουμε κάνει αίτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να το φτιάξουμε και ελπίζουμε για μια καλή απάντηση. Ελάτε να δείτε έναν άστεγο που τον έχει διώξει η γονείς από το σπίτι, κύριε Δημαρχέ, και δεν θέλει να μας μιλήσετε για το πρόβλημα. Δεν μπορείτε να το βοηθήσετε με ένα χρηματικό ποσό. Να μας το πει, ξέρω. Να μας το πει τι έχει, να τον μπαμπάσκι τον βοηθήσουμε. Από εδώ θα σου μιλήσω εγώ λίγο εγώ για να σου πω. Φίλε, πάλι εγώ είμαι. Φίλε. Είστε βέβαια στην υπερασπιστία. Φίλε, σε παρακαλώ πολύ δηλαδή. Θέλω να σου βοηθήσουμε. Κύριε Δημαρχέ, ελάτε λίγο προς εδώ. Να σου πω, αγόρι μου. Θέλω να μου πεις εμπιστευτικά για ποιο θέμα και θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να σε βοηθήσω. Μπορείς να μου πεις. Ρε φίλε, σε παρακαλώ πολύ, πες μου ρε φίλε, θα σε βοηθήσουμε.
Εδώ φίλε, σε παρακαλώ πολύ, δηλαδή μπορεί να σε πάμε στο πάμε πακέτο να βρεις τους γονείς σου. Πες μόνο το πρόβλημα που έχει στη ζωή σου. Δεν θέλω να βρω τους γονείς σου. Γιατί? Δεν θέλω, ήθελα να βρω. Πάμε. Φίλε, δηλαδή σε παρακαλώ πολύ, μπορείς να μας πεις, είμαι εγώ εδώ, ο δήμαρχος, τα παιδιά, ο σύλλογος γονέων και τίποτα μόνο. Πες μας λίγο το πρόβλημά σου. Αμήθυνε ρε. Ευχαριστώ για τη βοήθεια, αλλά δεν θέλω. Λοιπόν, παιδιά, λοιπόν, ένα σημαντικό ποσό. Ένα σημαντικό ποσό. Θέλω να το κρύψω από το βουλ. Πάρε φιλέ, φιλέ, πάρε αυτά. Από μένα, φιλέ. Δεν θα κοιτώ λεφτά και όλα, να το κάνω. Φιλέ, φιλέ, λοιπόν. Κύριε Δήμαρχε, γιατί εδώ ξεκά. Σε βρω όλοι. Φιλέ, εντάξει, τον ευχαριστούμε για που μας μίλησες τόσο. Συνεχίζουμε εμείς. Γιατί? Κυρίες και κύριοι, μέσα στην πλαφία στη Λίδα έχουμε ωραία κορίτσια. Κυρίες και κύριοι, καταπληκτικό. Κορίτσια! Κυρίες και κύριοι, στην πλαφία στη Λίδα έχουμε και ωραία κορίτσια. Δηλαδή, άμα θέλουν να μας μιλήσουν. Κάτι μοντέλα βλέπω εδώ. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, εδώ βρήκαμε κάτι μοντέλα της Τηλίδας, δηλαδή κορίτσια, όπως έχουμε την πλατεία της Τηλίδας. Κυρίες και κύριοι, εδώ έχουμε ένα καταπληκτικό πλάνο με τη γεια σου, είμαι ο Άντι. Γεια σου, είμαι ο Άντι. Γεια σου. Καλή χρονιά να έχουμε. Πού πάτε το νόμο σας την πρώτη ερώτηση? Πάμε βόλια. Πού πάτε βόλια? Γενικά. Δηλαδή έχετε ένα μέρος που πάτε, ένα μπαράκι, μια καφετέρια. Ναι, σε μια καφετέρια. Πώς το. Μένει γιο του, ναι, εντάξει, ευχαριστούμε. Τη Λίδα μου έχει στην Παγαλιούρα. Μια χαρά, ωραία παιδί. Να, έχετε σχέση. Ναι. Μπορείτε να μας πείτε το όνομα. Όχι. Αυτό δεν λέγατε. Όταν πάτε, βγαίνετε έξω, ξέρω εγώ, στην εξοχή, σε μπαράκια, σε καφετέρια, τι πίνετε? Α, τι πίνουμε? Όχι τσιγάρα και τέτοια, μπουκάλια, ποτάκια. Βότκα. Τι? Ανάλογα με την παράδειγμα. Μπακάρντι. Μπακάρντι κόλλη. Ή μπακάρντι ποτουκάλι, ή μπακάρντι γυρότζιμπουλ και τέτοια. Τι μπακάρντι, κοιτάξτε. Κυρίες και κύριοι, τώρα θα συζητήσουμε με τα κορίτσια ένα σοβαρό θέμα για την οικονομική κρίση του σύλλογου μας. Τι έχει να μας πείτε για τους βουλευτές, για την οικονομική κρίση, δηλαδή με τα πολιτικά? Πιστεύω ότι η πόλη μας έχει χαλάσει εντελώς, γιατί μας έχει καταστρέψει από Παντρέου και τώρα που έχουμε και το Σαμαρά έχουμε γίνει κόλλα αυτή τη λέξη. Εσύ, τι είχα να σου πει. Και αυτό που πιστεύω ότι άμα συνεχίσουμε μέσα θα καταστραφούμε εντελώς. Πάμε. Ευχαριστούμε πολύ, κορίτσια. Πάτε που πω. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά να έχουμε. Χρυσό Βανέας είπαμε. Γεια σας. Τώρα να σας πω. Στον αέρα. Κυρίες και κύριοι, τρίτο θέμα του σημερινού επεισοδίου είναι ο καιρός. Σήμερα θα μιλήσουμε με ένα αστρολόγο, τον Δημήτρη Ψέκ. Γεια σας, κύριε. Τι έχει να μας πείτε για τον καιρό? Πιστεύω πως στα τέλη του 18ου αιώνα. Αυτό είναι για τον σήμερα τον καιρό? Όχι. Και τώρα αύριο? Όχι. Μεθαύριο? Όχι. Πότε? Μετά από χρόνια. Στα τέλη του 18ου αιώνα. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία Λέγουση ήταν μια αριστοκρατική επιθυμία της Ελένης να βρεθεί. Για τον καιρό, σήμερα στη Σελίδα είχαμε ένα πολύ άσχημο καιρό, δηλαδή μαύρο. Τι έχει να μας πείτε αυτό? Ότι ο Μποράτ έφυγε για όλη την κατάσταση του πολέμου, γιατί αυτός διέταξε το τάγμα του να επιθεθεί στους Έλληνες. Τρία μίλια. Ο καιρός, το κλίμα δηλαδή της Σελίδας σε τρία χρόνια, πώς το βλέπετε? Ευκρατώ, διότι στα τέλη του 19ου αιώνα, αν θυμάμαι καλά,
Υπήρχε μια εξεργασία στη... Συγγνώμη, είστε αστρολόγος ή ιστορία. Αστρολόγος. Αστρολόγος λέγουσε. Αλήθεια λέει. Τι τι λέει. Λέει ότι στα τέλη του 19ου αιώνα υπήρχε κάποια αριστοκρατικά περιφράγματα τα οποία έτσι και έτσι ήταν. Άλλη μέσα. Ένα, δύο, τρία. Είμαστε στον αέρα, παιδιά. Και κύριε, πετάμε, μαγκέ, πετάμε. Τέταρτο θέμα τη σημερινή μα επεισοδιακή κατάσταση είναι. Οι σεισμοί. Πριν μία εβδομάδα έγινε ένα σοβαρό σεισμό στη Σελίδα. Θα μιλήσουμε με έναν γεωλόγο, τον Πέτρο Καλοδήμο. Πάτε λίγο, πάμε. Ένα, δύο, τρία, πάμε. Γεια σας. Εγώ είμαι ο Πέτρος. Εγώ είμαι ο Άντι. Από καμεραμάν Δημήτρης. Χαίρομαι πολύ, κύριε Δημήτρη. Ναι. Τι έχει να μας πείτε για το σεισμό που έγινε πέρσι, δηλαδή την άλλη εβδομάδα που έγινε το Σάββατο στις 2 το βράδυ. Τι έχει να μας πείτε για αυτό το θέμα, για το σεισμό. Συγκεκριμένα αυτός ο σεισμός έγινε στις 2:17, 43 δευτερόλεπτα και 31 κλάσματα δευτερολέπτου. Στη διαδικασία αυτή οι περισσότεροι άνθρωποι κοιμόντουσαν και κατέλαβαν... Να σας ρωτήσω, εσείς το σεισμό το καταλάβατε. Εδώ το σεισμό αυτόν ήταν πολύ δυνατός και μπορώ να πω ότι δεν το κατάλαβα. Με θύμισε η γυναίκα μου, ναι, η γυναίκα μου, και μου λέει ότι έγινε σεισμό στις 2:17, 43 και 36 κλάσματα δευτερολέπτου. Λέω... Εντάξει, εν τω μεταξύ, μόλις γίνει το σεισμός... Εντάξει, όχι, δεν μας ενδιαφέρει η οικογένειακά σας κατάσταση. Θα μας μιλήσετε, σας παρακαλώ, για το σεισμό. Ναι, το σεισμό. Λοιπόν, αυτός ο σεισμός προεκρήθηκε από την Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Εγώ άκουσα ότι ήταν από την Αφρικάνικη πλάκα που μπήκε κάτι από την Ευρωπαϊκή και έξισαν και έπεσε το τιμόνι και κάτι τέσσερα. Ένα, δύο. Τρία. Είπαμε πάλι ότι ο σεισμός έγινε από την Ασιατική πλάκα που είπατε κι εσείς. Αφρικανική, ναι. Που μπήκε κάτω από την Ασιατική. Ναι, ναι, την έξισαν. Και δημιουργήθηκε αυτός ο σεισμός από την Πελασγία, Αχινό, Ράγης, Καραβόμηλο και λίγο από την Αγία Παρασκευή. 4,8 ρίχτερ. Αυτός ο σεισμός έγινε... Ναι. Σας ευχαριστούμε για την γεια σας. Ναι. Κυρίες και κύριοι, πήρε τέλος η σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε, Κυριακή, 4/11/2020. Γεια σας. Τώρα, ωραία, εγώ ένα πλάνο αυτή. Περιμένετε, ένα πλάνο. Φέρετε εμένα τώρα. Όχι, αφού μιλιώσεις, φέρετε να πάρουμε ένα πλάνο, ρε. Δεν είναι καλό. Ένα πλάνο της πλατείας Δήμου Στυλίδας. Ta-da-da-dum!